Βότκα με δύο παγάκια για την κυρία. Βότκα με υπερισχύον το πορτοκάλι για τον κύριο. Ρενό, έχω το σίγουρο. Κεραυνό. Κεραυνός αποσύρθηκε. Γιατί? Γιατί χτύπησε. Κεραυνός ήταν μοναδικός. Δεν θα υπάρξει ένα τέτοιο καθαρόμενο. Οι άνθρωποι του τζόγου παρουσιάζουν αυξημένες λειτουργίες στο έσω ραβδωτό σώμα. Αλλά και στον πρόστιο διάμεσο. Ναι, δηλαδή. Τι θες να πεις? Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου σχετίζονται με τις παρορμήσεις. Γι' αυτό μου φωνάζουν κεραυνό. Κεραυνός ξέρει μόνο να κερδίζει, Ρένο. Σου ξαναλέω, άμα θέλεις κανένα σίγουρο μου το λες, εδώ είμαι. Όταν σιδερώνεις, κάνεις τσάκι στο παντελόνι. Τι να κάνω? Τσάκι στο παντελόνι, εδώ με σιδερώνεις. Κάνω, γιατί? Δεν κρατάει. Άμα θέλεις να κρατάει καλά, πριν το σιδερώσεις, κρύβεις από τη μέσα μεριά του παντελονιού τσάκι με λίγο παραφίνι. Κάτω και θα δεις. Γεια.
Όλα είναι σκατά. Γιατί, τι έγινε? Τι να γίνει? Δεν τη βρίσκω πουθενά. Δεν απαντάει ούτε σε τηλέφωνο ούτε σε τίποτα. Ξαφανίστηκε. Κάνε λίγο υπομονή. Μαλακίες, τίποτα. Έφυγε, τέλος. Έτσι. Έτσι. Ναι, έτσι. Όλα στη ζωή συμβαίνουν έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις δει την Πάολα? Την Πάολα? Έχω πολύ καιρό να τη δω. Τι θα πάρετε? Το γνωστό. Ένα ουίσκι με ένα πάγωσο χαμηλό. Η Πάολα είναι μια οάση. Δεν μπορεί να με καταλάβει κανείς, Ρένι. Είναι μια γυναίκα που θα θέλαν όλοι οι άντρες. Έχεις αγαπήσει ποτέ σου, πραγματικά? Έχω. Και τι έγινε? Δεν έγινε αυτός που νόμιζε ότι θα ήθελε να γίνω. Λυπάμαι για την πόλη. Γάμω την ατυχία μου σήμερα, γάμω τη γρουσουζιά μου, ρε. Τι έγινε? Τι να γίνει, πάτησα τσίχλα.
Ωραίο κόλπο. Ρένο. Σ' αρέσει που είσαι σερβιτόρος. Αυτή είναι η δουλειά μου. Είμαι σερβιτόρος. Αυτό κάνω σε όλη μου τη ζωή. Θες να πεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά τώρα είμαι εδώ. Είμαι επαγγελματίας σερβιτόρος. Ποδόφυλλο, πόθος. Τευτά εσωτερικού χώρου λειτουργούν ως φίλτρα ανανέωσης και καθαρισμού του αέρα με τη φιλοσιά του απορροφών του θορύβου. Golden Πόθος. Λέγεται και κυσσός του διαβόλου. Προέρχεται από την Ανατολική Ασία και τα νησιά του Σολομόντα. Ένα από τα πιο εύκολα φυτά που μπορείτε να καλλιεργήσετε στο σπίτι σας. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα του πόθου είναι ότι απορροφά τις βλαβερές ουσίες που υπάρχουν σε κάθε κλειστό χώρο και καθαρίζει την ατμόσφαιρα. Βότκα με δύο παγάκια. Και η βότκα με υπερισχύνω το πορτοκάλι. Τα στοίχηματα θα σπάσουν. Ένα εικοσάρικο. Όχι. Τι όχι? Δεν βάζω.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μιλάν μετακόμισε. Τον ξέρεις? Όχι προσωπικά. Τον βλέπω καμιά φορά εδώ. Λείπει σε ταξίδι. Ήρθα να ταΐσω τη γάτα του.
Μήπως σε ενοχλώ? Όχι. Έχεις ένα παυσίπονο. Το ισχύω μου. Όταν με πιάνει δεν μπορώ να κάνω βήμα. Μισό λεπτό να κοιτάξω. Λίγο νερό. Ευχαριστώ. Είσαι ζωγράφος? Από χόμπι. Μένα μου αρέσει η μαγειρική. Σ' αρέσει το κρέας? Μ' αρέσει. Θα ετοιμάσω μία γαλλική σπεσιαλιτέ. Έλα να φάμε. Θα δοκιμάσεις κάτι που δεν έχεις ξαναφάει. Είμαι καλός μαγειράς. Μην το σκέφτεσαι. Θα σε περιμένω. Ευχαριστώ για το παυσίπονο.
Λοιπόν, θα έρθεις. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Έλα, έλα, έλα. Έλα, μην το σκέφτεσαι. Έλα. Από τι ζώο είναι? Μοσχάρι. Πώς φαίνεται? Σ' αρέσει? Είναι ιδιαίτερο. Ακριβώς. Να φέρω το κυρίως. Μπιφ μπουργκινιόν. Μαγειρεύεται για 6 ώρες. Είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά όταν το δοκιμάσεις, σε αποζημιώνει. Είμαι σερβιτόρος. Ορθοστασία. Το έχω συνηθίσει, το κάνω πολλά χρόνια τώρα. Εσύ με τι ασχολείσαι? Διάφορα. Εισαγωγές, εξαγωγές. Δουλεύαμε μαζί με το Μιλάν. Δουλεύατε? Δουλεύουμε. Απλώς τώρα λείπει σε ταξίδι. Σ' αρέσει? Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Είσαι καλός σεφ. Μπορώ να καπνίσω κι εγώ. Είναι λίγο βαριά. Μια βόλτα.
Όχι, δεν μπορώ, πρέπει να σιδέρω στα ρούχα. Άσε το σιδέρωμα. Να το κάνεις αύριο. Έλα, πάμε. Δεν θα χάσεις. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχεις ξανάρθει? Όχι. Θα περάσεις ωραία. Έλα μαζί μου. Βασανίζομαι χρόνια. Τα βράδια όταν ξαπλώνω, ο πόνος είναι αφόρητος. Μονάχα εδώ βρίσκω ανακούφιση. Τι έχεις? Φαίνεσαι ανήσυχη. Αυτός που ήρθε μαζί σου ποιος είναι? Κάποιος. Είναι ο γείτονας του Μιλάν. Και γιατί τον έφερες εδώ? Θέλω να τον γνωρίσω καλύτερα. Έχει καταλάβει τίποτα? Φοβάσαι. Έχεις ένα τσιγάρο? Τι τρέχει? Έχεις κάποιο πρόβλημα? Έχω κάποιο πρόβλημα. Κάτι σε βασανίζει? Κάτι με βασανίζει. Να θες να μου πεις. Να σου πω. Να μου πεις και να σου πω. Φεύγω, δεν πάει άλλο.
Θα την κάνω. Γιατί φεύγεις? Γιατί δεν με κρατάει τίποτα εδώ. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε γατιά. Ούτε αυτό εδώ. Ρε Σιρένο, δεν θες να φύγεις κάποιες στιγμές? Να νιώθεις ότι πνίγεσαι. Ναι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όλα είναι μια απόφαση. Στο μυαλό είναι. Όπου και να πας, το ίδιο είναι. Γιατί? Γιατί παίρνεις μαζί σου και εσένα. Έχουμε γιορτή σήμερα. Έλα να σε κεράσουμε. Βολέψου, κάθισε. Εγώ πάω να φέρω τη σπεσιαλιτέ. Ξέρεις το Μιλάνο. Τον συναντούσα καμιά φορά στα πλυντήρια. Έχω καιρό να τον δω. Έτοιμη και σπεσιαλιτέ. Πώς σας φαίνεται? Thank you.
Τώρα αρχίζει το πάλι. Λυπάμαι. Καλό βράδυ. Κρίμα. Καληνύχτα, Ρενά. Με πεις τίποτα ότι βρεθήκαμε. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Έχεις γλώξιγκα. Ο γλώξιγκας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Αρχίζει με μια ξαφνική και δυνατή σύσπαση όλων των μειών της αναπνοής. Είναι ένα αντανακλαστικό που ενεργοποιείται από ορισμένα ερεθίσματα. Μπορεί και από συναισθηματικό στρες. Θέλεις μια καραμέλα?
Είσαι πάντα τόσο ήρεμος. Δεν ξέρω αν είμαι ήρεμος ή αν φαίνομαι ήρεμος. Δεν φοβάσαι ποτέ? Φοβάμαι. Αλλά ο φόβος ταράζει τη θέληση. Ένα προφιτερόλ. Ρενό. Ένας τύπος σε ζητάει. Αυτός έχει μεταμπέσει. Μου είπε θέλει να σε δει. Καλησπέρα. Δουλεύει σε ωραίο μαγαζί. Είναι ένα από τα πιο παλιά ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Είναι κλασικό. Το προφιτερόλ. Η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Όλα τα υλικά είναι δικά μας. Το σου είναι το μυστικό. Και η παχύρευστη σοκολάτα. Σε χλιαρή θερμοκρασία. Θα πάμε εκδρομή αύριο. Θες να έρθεις? Το μέρος είναι μοναδικό. Θα έρθει και η φίλη μας. Νομίζω ότι της έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, αλλά πρέπει να συνεχίσω. Κανένα πρόβλημα. Έχεις κάποιο θέμα? Όχι.
Σ' αρέσει να ζωγραφίζεις. Ναι, μ' αρέσει. Με ηρεμεί. Η φύση σε κάνει να ξεχνιέσαι. Η φύση έχει τους δικούς της ρυθμούς. Ποτέ δεν βιάζεται. Και όλα τα εκπληρώνει. Λάο Τσε. Πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να τεμαχίζεις έναν άνθρωπο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Το αντικείμενο πρέπει να είναι αιχμηρό και πολύ καλά ακονισμένο. Τον στραγγάλισες ή τον μαχαίρωσες πρώτα? Το έβγαλες τα ρούχα ή άρχισες να κόβεις πάνω στο ύφασμα? Το καλύτερο είναι να αφαιρέσεις όλο το αίμα από το σώμα, κάνοντας οριζόντιες τομές σε κεντρικές αρτηρίες. Η μυρωδιά είναι έντονη. Χρησιμοποίησες σπριόνι.
Το πτώμα κάτω από το νερό γεμίζει αέρα. Έτσι ανεβαίνει στην επιφάνεια και επιπλέει. Για να μείνει στον πάτο χρειάζεται να έχει τουλάχιστον 3 φορές το βάρος του. Είστε μόνος? Ναι, Ρένο, μόνος. Μία βότκα πορτοκάλι με υπερισχύουσα τη βότκα αυτή τη φορά. Μάλιστα. Τι έγινε? Αλλάξαμε στολή. Ζιβάγκο αντί για πουκάμισο, πώς έτσι? Στο σχολείο φοράγαμε ζιβάγκο.
για να μην φαίνονται τα σημάδια όταν καμία γκόμενα μας ρούφαγε στο λαιμό. Ήθελα να δω αν είσαι καλά. Καλά είμαι. Εσύ. Πέρασε. Να πάρω τη ζακέτα σου. Θέλεις να πιεις κάτι? Ναι. Μπύρα. Ρε, να σκεφτόμαι να φύγω κάποια στιγμή σύντομα. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ με όλα αυτά που έχουν γίνει. Αλλά θέλω να σε ξαναδώ. Κι εγώ. Θέλω να σε ξαναδώ. Όμως δεν έχω απαιτήσει από κανέναν, Τσίνα. Είπε
είπες το όνομά μου. Πρώτη φορά. Πιο ωραίο το πορτοκάλι όταν είναι ξύλο. Σκοβολάει. Θα περάσουμε τα σύνορα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Η τουαλέτα. Έξω και δεξιά.
Ειρηναίος Καλδής. Μένω ανατολικής Ρωμιλίας 7. Γιάννης. Μια δύναμη που δρά αντίθετα με το βάρος ενός σώματος που βρίσκεται εντός του υγρού στοιχείου. Το πτώμα που βρίσκεται κάτω από το νερό γεμίζει αέρα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει στην επιφάνεια και να επιπλέει. Για να μείνει στον πάτο πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 φορές το βάρος του.